Μπαίνανε 40.000 στην αγορά εργασίας, βγαίνανε 40.000 συνταξιούχοι. Ναι. Και το σύστημα κράτησε μια σχετική ισορροπία. Τώρα παραπάνω. Τώρα έχουμε φτάσει, αν δείτε και τα στοιχεία, ας πούμε, που έλεγε για το μήνα Φεβρουάριο, είχαμε 9.700 συνταξιούχους. Το Φεβρουάριο μήνα. Ναι, ναι. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, 13, 12 κλπ., έχουν καταγραφεί 100.000. Δηλαδή την τελευταία πενταετία έχουμε μια αύξηση συνταξιούχων κατά 500.000. Μες στην κρίση. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στα 2.700.000. Πώς θα αντέξει ασφαλιστικό. Και υπάρχουν και 300.000 αιτήσεις που περιμένουν συνταξιοδότηση. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα δίδυμο, να το πω έτσι. Δηλαδή η ανεργία και η αύξηση των συνταξιούχων. Είναι ένα δίδυμο που είναι εκρηκτικό. Είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή απειλείται κατά αυτόν τον τρόπο πολύ σοβαρά η βιωσιμότητα των ταμείων και η οικονομική του κατάσταση, η οποία πλέον εγώ νομίζω ότι είναι οριακή. Και όλα αυτά τα μέτρα που συζητιούνται για το 2014 και τις εκκρεμότητες που έχει αφήσει η Τρόικα όταν έρθει το 2014 για τις συγχωνεύσεις επαγγελματιών κλπ. Ή με τους κοινωνικούς πόρους κλπ. Θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα ταμεία. Και δεν θα το λύσει το πρόβλημα ούτε η ρήτρα του ελλείμματος που βάλανε στα επικουρικά, η ρήτρα του ελλείμματος που βάλανε στο ΕΦΑΠΑΞ και τώρα στο αναθεωρημένο πρόγραμμα. Γιατί θα το μειώσει λίγο αυτό, θα το μαζέψει. 15-18 είναι η ρήτρα του ελλείμματος και στην κύρια σύνταξη. Επομένως, θα μειώνει την επικουρική. Ναι, πάμε για μείωση συντάξεων, λέτε. Όχι των επικουρικών και των κύριων, πιστεύετε. Ναι, ναι. Θα γίνει μια μείωση τώρα στις επικουρικές. 5,5% περίπου. Χοντρικά. Στα ΕΦΑΠΑΞ. Και στα ΕΦΑΠΑΞ. Εμείς έχουμε μια μελέτη ΕΦΑΠΑΞ που κάναμε σε ένα ταμείο που ήρθε. Το οποίο. Και νομίζω ότι εδώ θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Ο εργαζόμενος στα 35 χρόνια έδινε 52.000 εισφορές. Και του δίνει 55 το σύστημα. Εντάξει. Ναι. Και τώρα έχει κάνει μια μεταβατική περίοδο. Σε αυτούς που είναι μέσα θα τους δίνει 52 και θα του δίνει 31. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο νέος που θα μπει σε αυτό το επάγγελμα θα του δίνει 52 και θα του δίνει 18. Επομένως εδώ αντιλαμβάνεστε ότι αμφισβητείται όλη η σύσταση και η λειτουργία της κοινωνικής ασφάλειας. Ακριβώς. Δηλαδή θα αρχίσει να καλλιεργείται ότι πάμε να φύγουμε από αυτό το σύστημα και πρέπει να πάμε σε ένα άλλο. Πάμε στον ιδιώτη. Ακριβώς. Και νομίζω ότι πέρα από τα διαχειριστικά προβλήματα που είναι σοβαρά, αλλά τίθονται και αυτά τα ζητήματα πλέον σύστασης και ουσίας. Δεν βλέπουμε να τα συζητάμε και πολύ έντονα αυτά, κύριε Βαρβακάκη. Εγώ νομίζω, μια που το θέσατε αυτό το θέμα, νομίζω ότι ας γίνουν οι αναλογιστικές μελέτες. Εμείς την έχουμε κάνει, την αναλογιστική μελέτη. Την έχουν δει. Νομίζω ότι την έχουν αποδεχθεί κιόλας. Ας γίνουν, αλλά νομίζω μετά πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση είτε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων είτε στη Βουλή. Ότι αυτό είναι το πρόβλημα και είναι σοβαρό το πρόβλημα, πώς το αντιμετωπίζουμε. Να δεχτούν όλοι ότι είναι σοβαρό πρόβλημα. Μα με συγχωρείτε, δεν μπορεί σε μια χώρα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν θα δεχτεί κανείς όταν σε μια χώρα κάθε τρεις μήνες θα κάνει αξιολόγηση στο ταμείο και θα μειώνει τις συντάξεις με τη ρήτρα του ελλείμματος. Δηλαδή, εγώ κοιτάζω, ας πούμε, την ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης από τις 17 Νοεμβρίου του 1881 που ο Βίσμαρκ ανήγγειλε την οργάνωση του συστήματος στη Γερμανία. Δεν έχω δει σύστημα κάθε τρεις μήνες να αξιολογεί. Προς τα κάτω συνέχεια. Προς τα κάτω συνέχεια και να μειώνει τις παροχές προς τα κάτω. Πού θα φτάσει δηλαδή, στο μηδέν, στο τίποτα. Δηλαδή, έτσι όπως πάμε. Με αυτή την έννοια δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να πει. Αν συνεχιστεί αυτό με μαθηματική ακρίβεια, θα πάνε για κατάρρευση τα ταμεία. Ακριβώς. Απλά μαθηματικά είναι αυτό. Ακριβώς. Είναι μαθηματικά. Επομένως δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα δεχθεί κανείς ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε και να κατατεθούν διάφορες απόψεις, να μετρηθούν οι απόψεις και να δούμε κάθε άποψη μετρημένη τι απόδοση δίνει. Τι απόδοση δίνει επί του πραγματικού. Εγώ τώρα σας μιλάω με την έννοια των ποσοτικών προσεγγίσεων που κάνουμε. Υπάρχουν όλες αυτές οι προσεγγίσεις ποσοτικές. Οποιαδήποτε πρόταση μου πείτε εσείς, μέσα σε ένα μοντέλο το οποίο λίγο πολύ είναι στημένο, σου λέτε μέσα στα επόμενα χρόνια 20-30. Θα πάμε εκεί. Ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι από άποψη επιστημονική και τεχνική μπορεί να παραχθεί αποτέλεσμα στο κέντρο λήψης αποφάσεων που θα φτιάξει μια δέσμη προτάσεων. Αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε. Μα γι' αυτό που λέτε ο κόσμος είναι όπου φύγει. Τρέχει πανικόβλητος να φύγει, να βγει στη σύνταξη. Ακριβώς γι' αυτό αυξάνονται και γιατί βλέπει ο κόσμος την ανασφάλεια, βλέπει την κατάσταση που οδηγείται, ο σοβαρός που ξέρει, καταλαβαίνει ο καθένας που πάει το μέλλον του. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό που λέτε δηλαδή, άμα δούμε στους νέους συνταξιούχους ηλικίες. Είναι εξής, στα 61, στα 60, οι γυναίκες στα 50, 52. Οριακά, όσο μπορεί ο καθένας πιο γρήγορα να σηκωθεί να φύγει. Γιατί έχουμε και το άλλο πρόβλημα, ότι είναι άνεργος, είναι επί 2-3 χρόνια άνεργος. Στους ανέργους
Οι 15% των ανέργων παίρνουν επίδομα, οι 85% δεν παίρνουν. Δεν έχει κάπου να ζήσει. Δεν είχε πρόσβαση μέχρι σήμερα σαν ανασφάλιστος να μπει στο σύστημα υγείας. Δεν βλέπετε τώρα που ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και επομένως τρέχει να πάρει μια σύνταξη και για να έχει εισόδημα και για να έχει πρόσβαση. Έτσι, μπορεί να εξηγήσει κανείς γιατί ο ΑΕΔ δεν καλύπτει όσο οφείλει τους ανθρώπους που είναι σε καθεστώς ανεργίας και είναι μόνο το 15%. Γιατί πρέπει να δοθούν πόροι. Είναι θέμα πόρων. Δεν δέχονται πόροι, είναι θέμα πόρων. Είναι μόνο θέμα πόρων. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που λέει: βγαίνει στην ανεργία, πα δηλώνει και για ένα χρόνο, δυστυχώς μόνο για ένα χρόνο βέβαια, αλλά για ένα χρόνο, εν πάση περιπτώσει, εντάσσεσαι στο Ταμείο Ανεργίας και παίρνει επίδομα. Εδώ έχουμε. Δεν είναι το 15% μόνο ανεργία για ένα χρόνο. Είναι πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο, ναι. Απλώς έχουν αυστηροποιηθεί οι προϋποθέσεις και τελευταία πέρσι δηλαδή αυστηροποιήθηκαν. Προκειμένου να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των δικαιούχων. Ναι, αλλά έτσι δεν είναι θέμα πόρων. Είναι καθαρά θέμα πόρων. Πόσο διαθέτουμε δηλαδή για αυτή την ομάδα. Είναι επιβεβαίωση αυτό που λέμε πολλές φορές. Ότι η πολιτική χώρες, είναι θέμα προτεραιότητων. Που διατάσσει τους πόρους. Ακριβώς. Οι βόρειες χώρες σου δίνουν επίδομα ανεργίας και μέχρι 10 χρόνια. Ξεκινάς δηλαδή από τον πρώτο χρόνο στο 80% και φτάνει στο 10%. Μειώνει. Αλλά έχει μια πρόσβαση υπηρεσίες υγείας. Η άποψη λέει, υπάρχει μια άποψη στην οικονομική θεωρία. Που λέει ότι όταν έχεις ένα σύστημα που σε προστατεύει 10 χρόνια, δεν έχεις ενδιαφέρον να πας στη δουλειά. Ναι. Με τις έρευνες όμως που έχουν γίνει σε αυτές τις χώρες από συναδέλφους, δεν αποδεικνύεται αυτό. Εμείς το ειδοποιούμε αυτό. Ναι. Δεν επιβεβαιώνεται. Ακούμε τι λέει, τι θα κάναμε σαν Έλληνες, θα άλλαζαμε 10 χρόνια. Λέω για τις βόρειες χώρες. Για τις μεσογειακές δεν ξέρω τι θα γίνει. Για τις βόρειες πάντως η έρευνα που έχουν κάνει συνάδελφοι. Δεν είναι έτσι. Δεν επιβεβαιώνεται. Πάμε στον Γιώργο τον Κορομιλά να δούμε και τα φορολογικά. Γιατί είμαστε σε μήνα, σε φάση. Ε1, Γιώργο Κορομιλά. Υποβολή δηλώσεων. Εσύ τελειώσαμε το ε9, κάνουμε κάτι διορθώσεις όσοι έχουμε να κάνουμε. Όσοι είχα να κάνουμε. Επιτρέπεται χωρίς πρόστιμο. Πάμε τώρα για το ε1 να δούμε τι μας περιμένει. Πρέπει πρώτα απ' όλα, χτες με πήρε ο φίλος. Μου λέει, αν έχετε αύριο κανένα φοροτεχνικό, για πες του, ισχύει ή σε μένα έτυχε. Τι? Που κάθομαι με το δικό μου φοροτεχνικό, λέει, από το πρωί και είχαμε φτάσει το απόγευμα και το σύστημα μας πετούσε έξω. Όχι, ισχύει.